Δεν έχουμε βάλει καθόλου φουσκωτικά, ούτε μπέικιν, ούτε σόδες, τίποτα. Αυτό που θα φουσκώσει, αλλά και επειδή ο τρόπος ψήματος είναι λίγο παράξενος, κανονικά τα αυγά, άμα το βάζαμε έτσι όπως είναι το μείγμα να το ψήσουμε, θα φούσκωνε στο φούρνο. Εμείς επειδή δεν θέλουμε καθόλου να φουσκώσει και να κρατήσει αυτή τη συμπαγή σύσταση που έχει. Γιατί δεν φουσκώσει. Γιατί δεν θα έχει αυτή τη σύσταση μετά όταν το τρως. Δηλαδή αυτό το πράγμα έτσι πως τρως, ρίξτε μέσα. Το θέμα είναι δεν έβαλες αλεύρι. Αλεύρι μηδέν. Αυτό είναι το θέμα, δεν έβαλες. Έχει μηδέν αλεύρι, το είναι γι' αυτό και η γεύση του είναι τόσο σοκολατένια. Τώρα. Λοιπόν. Χωρίς μίξερ και χωρίς αλεύρι κέικ. Τίποτα. Τώρα. Να σας πω, σε περίπτωση που το βάλω έτσι όπως είναι να το ψήσω, ψήνεται και θα γίνει κέικ. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει κέικ, θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα που έγινε. Είναι ωραίο. Δεν υπάρχει νόημα να χρησιμοποιήσω τόση σοκολάτα, 350 γραμμάρια. Μπορώ να κάνω ένα σοκολατένιο κέικ πολύ πιο φθηνό, με κακάο, με οτιδήποτε άλλο και να μην ξοδέψω τόσα λεφτά. Γιατί έχει και βούτυρο μέσα, έχει και κακάο, 9 ευρώ έχει η συνταγή μας. Είναι αρκετά τα λεφτά, αλλά είναι ό,τι πιο γευστικό έχετε φάει. Δηλαδή ουσιαστικά πραγματικά αξίζει τα λεφτά το γλυκό, δεν είναι ότι δεν τα αξίζει. Σοκολατένιο πιο πολύ. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το βάζω σε ένα ταψί του κέικ μας. Από πάνω θα πάρω λίγο αλουμινόχαρτο και θα το καλύψω. Γιατί δεν θέλω να ψηθεί. Θέλω να ψηθεί ουσιαστικά στον ατμό. Δηλαδή να γίνει ατμός μέσα και να ψηθεί μέσα στον ατμό. Θα βάλω λίγο αλουμινόχαρτο από πάνω. Καλά-καλά να καλύπτει. Και αυτό που σου είπα πριν ότι το χρειαζόμαστε για τώρα. Πού είναι η κανάτα, είχα μία κανάτα. Ωραία. Λοιπόν, όποιες συνταγές έχετε με μπεν μαρί, γιατί πολλές φορές όταν έχουμε να κάνουμε κρέμ μπρουλέ ή όταν έχουμε να κάνουμε σουφλέ στο φούρνο, γιατί το σουφλέ το κανονικό γίνεται πάντα σε μπεν μαρί. Δηλαδή ψήνεται έτσι όπως θα το ψήσουμε τώρα. Πανακότα. Κρέμ καραμελέ. Κρέμ καραμελέ. Πανακότα, όχι. Πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε αυτό το σημείο που σας δείξω. Γιατί οι συνταγές δεν το λένε. Δηλαδή λένε ότι στη συνταγή παίρνω, βάζω νερό μέσα και το ψήνω στο φούρνο σε μία μισή ώρα. Εκεί πέρα που την πατάνε όλοι. Το νερό που πρέπει να βάλω μέσα στο ταψί πρέπει να είναι ζεστό. Άμα δεν το βάλω ζεστό και τρεις ώρες να το έχω μέσα στο φούρνο, δεν προλαβαίνει το νερό να πιάσει θερμοκρασία από το φούρνο. Είναι αδύνατον. Άρα οι συνταγές δεν λένε ότι πρέπει να είναι καυτό. Πολλές συνταγές δεν το τονίζουν και ο κόσμος την πατάει. Λοιπόν, οτιδήποτε δείτε με μπεν μαρί που ψήνεται στο φούρνο, κρέμ καραμελέ, κρέμ μπρουλέ, τι άλλο είπαμε, κρέμ καραμελέ, σουφλέδες, οτιδήποτε τέτοια, όταν χρησιμοποιούν μπεν μαρί στο φούρνο, απαραίτητο το νερό που θα βάλετε να είναι ζεστό. Και καυτό να μην είναι, να είναι ζεστό σίγουρα. Εντάξει, τα αφήνω γιατί μπορούμε να χρειαστούμε λίγο ακόμα. Και παίρνεις έτσι όπως είναι τα ψή, ακολουθώ και εγώ με το νερό και έρχεσαι μαζί μου. Ωραία. Πάνε. Ναι. Παιδιά, είναι πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι το καυτό νερό, το βάζουμε μέσα στο ταψί. Περίπου θέλουμε να καλύψει το μισό από τη βάση της, από τη βάση του κέικ. Άμα καλύψει το μισό, είμαστε εντάξει. Κλείνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς για μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα θέλει πολύ. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Δεν κάναμε καθόλου κόπο να ετοιμάσουμε το γλυκό. Έχει κόπο στο ψήσιμο. Αλλά είναι ό,τι πιο σοκολατένιο έχετε πάει. Γιατί θα γίνει θα το επαναλάβεις με το νερό. Ποιο. Δεν θα χρειαστεί να βάλω άλλο νερό. Τελείωσε. Μια μισή ώρα τα αφήνουμε μέσα. Εντάξει, χρειάζεται να πάρεις να βάλεις ένα ταψάκι σε ένα άλλο ταψάκι, να βάλεις νερό μέσα και ο κόσμος μπορεί να το φοβάται και να μην το κάνει. Πόση ώρα χρειάζεται τώρα. Μια μισή ώρα στους 180 βαθμούς. Άρα δηλαδή σίγουρα τα αυγά έχουν ψηθεί. Γιατί όμως, πρέπει να σου το εξηγήσω. Λοιπόν, κανονικά ο φούρνος είναι στους 180, αλλά έχω από κάτω το νερό. Το νερό, maximum η θερμοκρασία που μπορεί να πιάσει είναι 100 βαθμούς. Είναι η θερμοκρασία που βράζει. Έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά δεν αφήνει να ψηθεί το κέικ, γιατί δεν αφήνει να πιάσει θερμοκρασία το κέικ. Το κέικ, maximum η θερμοκρασία που μπορεί να πιάσει είναι 100 βαθμούς. Άρα αυτό που γίνεται είναι να ψηθούν τα αυγά, να ψηθούν όλα τα. Γιατί δεν βάζει το φούρνο στους 100. Στους 100 θα πέσει πολύ η θερμοκρασία. Γιατί έχει το νερό μέσα που το νερό είναι δύσκολο να πιάσει θερμοκρασία. Στους 180 τώρα που έχουμε το φούρνο. Διατηρεί το νερό στο διατηρεί ουσιαστικά μόνο το νερό, δεν κάνει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Διατηρεί το νερό. Άμα το βάζαμε κρύο το νερό μέσα, δεν θα μπορούσε να πιάσει ποτέ θερμοκρασία. Είναι αδυνατόν. Λοιπόν, και πάμε να στήσουμε το γλυκό μας. Ότι άρα ψήνεται κυρίως από το νερό. Από το νερό, ναι. Από το νερό. Και το νερό, καθώς είναι μέσα στο φούρνο, είναι πολύ σημαντικό, εξατμίζεται λίγο από το νερό και κάνει μέσα υδραθμούς. Και αυτό είναι που τελικά κάνει τόσο ζουμερό και τόσο μαλακό το κέικ μας. Είναι αυτή η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, επειδή όπως σας είπα και πριν, το κέικ είναι τρομερό, αλλά χρειάζεται κάτι τραγανό από πάνω, γι' αυτό το λόγο έκανα το κράμπλ. Αυτό σας λέω ξανά ότι είναι το πιο ωραίο κράμπλ που ξέρω εγώ. Ναι, δηλαδή είναι το αγαπημένο μου. Και στο μαγαζί αυτό βάζω κάτω από τα παγωτά. Αυτό με το φουντούκι, έτσι όπως είναι. Απλά το σπάω με τα χέρια για να έχει κάτι τραγανό. Θα ρίξω λίγο άχνη ζάχαρη πάνω. Ωραίο. Και κάναμε ένα πολύ ωραίο γλυκό. Και εντυπωσιακό. Λίγο διαφορετικό. Θα κόψουμε μία μερίδα να πάμε στον Γιώργο να δοκιμάσει για να μας πει γι' αυτό. Δώσαμε κόστος για το
κέικ που μπορείς να το κάνεις μόνο του, ξεχωριστά 9 ευρώ. Και τα κράμπις πόσο κάνει. Όχι, όχι, όλο μαζί έχει 9 ευρώ. Όλο μαζί έχει 9 ευρώ. Όλο μαζί έχει 9 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε και το. Γιατί σου είπα ότι αυτό το γλυκό. Και δεν μυρίζει από βουλίλας. Μα καθόλου, ψήνεται μια μισή ώρα. Να μυρίσω λίγο ξανά. Δεν μυρίζει καθόλου. Καθόλου δεν μυρίζει. Όχι, αντικειμενικά σας λέω ότι. Όχι, γιατί είναι 6 αυγά. Πρέπει να καταλάβετε, δηλαδή δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο. Έχει ψηθεί. Είναι σαν να είναι σκέτη σοκολάτα, ενώ δεν είναι σοκολάτα, είναι κέικ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι σοκολάτα μαλακή. Δεν... Σοκολατοκέικ. Και τώρα με το κράμουλ, γιατί αυτό σου έλειπε. Σου έλειπε μία βάση, κάτι για να βρει. Θε να πάω στο Δημήτρη και στο Γιώργο να δοκιμάσω. Θα του πάω. Να κάνουμε την ερώτηση. Ωραία. Να κάνουμε πρώτα την ερώτηση. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, άμα βάλω μεγάλα στη συνταγή, στείλτε SMS.